Όταν ο καπετάνιος βγάζει το καράβι σε αχαρτογράφητα νερά, διότι πιστεύει ότι μπορεί να διατάζει τους ωκεανούς να του κάνουν μπουνάτσα, τότε μάλλον οι επιβάτες την έχουν άσχημα. Βεβαίως, μπορεί και οι ίδιοι επιβάτες να νομίζουν ότι ο καπετάνιος έχει το δικαίωμα να διατάζει τους ωκεανούς, να του κάνουν τα χατήρια, οπότε σε αυτή την περίπτωση κάθε φορά που η τραμουντάνα τραντάζει το καράβι, φταίνε οι ωκεανοί και όχι ο καπετάνιος. Κάπως έτσι έμοιαζε το καράβι της Κύπρου τις κρίσιμες εκείνες δεκαετίες του 1950, 60 και 70 με καπετάνιο τον Μακάριο και επιβάτες τον κυπριακό λαό. Θα συνεχίσω να σας λέω την ιστορία εκείνης της εποχής, η ουρά της οποίας φτάνει μέχρι σήμερα. Αναγκαστικά παίρνω θέση κριτή, γιατί οι προθέσεις πίσω από τις πράξεις του Μακαρίου δεν ήταν πάντα ειλικρινείς και ξεκάθαρες, άσχετα αν ο ίδιος ο Μακάριος έλεγε συχνά ότι οι προθέσεις του ήταν πάντα αγνές. Σας έχω πει σε προηγούμενα βίντεο μου πιο αναλυτικά για την απόφαση του Μακαρίου να κάνει ένοπλο αγώνα για την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα, που ξεκίνησε το 1955 και δύο χρόνια μετά, και καθώς εδώ οι ήρωες μας θυσίαζαν τη ζωή τους για την ένωση, ο Μακάριος το γύρισε στην ανεξαρτησία. Ακυρώνοντας ουσιαστικά τη σκοπιμότητα του αγώνα και χαραμίζοντας τη θυσία τόσων νέων ανθρώπων. Γιατί αν ήταν για την ανεξαρτησία, αυτή θα μπορούσαμε να την κερδίσουμε, όπως όλες τότε οι Βρετανικές αποικίες, χωρίς ένοπλο αγώνα. Ωστόσο, και παρόλο που ήταν τότε στις αρχές της δεκαετίας του 50 όλες αρνητικές με την Ένωση οι μεγάλες δυνάμεις, το Ηνωμένο Βασίλειο, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σοβιετική Ένωση, ο Μακάριος πίστευε ότι μπορούσε να διατάξει όλους εκείνους τους ωκεανούς να του κάνουν μπουνάτσα για να πάει το καράβι της Κύπρου στην Ελλάδα. Με μια αυτοπεποίθηση και μια έπαρση ακατανόητη, ο Μακάριος κάπου εκεί στις αρχές του 1956 χαράμισε κυριολεκτικά την τελευταία χρυσή ευκαιρία να πετύχουμε μια λύση του Κυπριακού πολύ καλύτερη από εκείνη που αναγκάστηκε να δεχτεί 4 χρόνια αργότερα, το 1959, στις συμφωνίες Ζυρίχης Λονδίνου, με την ορολογιακή βόμβα της διχοτόμησης στα θεμέλια του συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας και με την Τουρκία μπάστακα πάνω από τα κεφάλια μας ως εγκύτρια δύναμη. Με το καλημέρα του ανεξάρτητου κράτους, ο Μακάριος εγκαινίασε την τακτική του παραγκονισμού της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Απαγόρευσε τις δημοτικές εκλογές για να μην μπορέσουν οι Τουρκοκύπροι να εκλέξουν ξεχωριστούς δημάρχους στους τουρκομαχαλάδες, όπως προέβλεπε το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έτσι, ενώ σχεδόν σε ολόκληρη την περίοδο της Αγγλοκρατίας οι Κύπροι ψήφιζαν δημάρχους και δημοτικά συμβούλια, στα 17 χρόνια της Προεδρίας του Μακαρίου, τους δημάρχους και τους δημοτικούς συμβούλους τους διόριζε ο Μακάριος. Δημοτικές εκλογές στο δικό μας ελεύθερο κράτος μετά την αποικιοκρατία έγιναν για πρώτη φορά το 1986, 26 ολόκληρα χρόνια μετά την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Παρένθεση. Και πάλι, κατά παραβίαση του Συντάγματος, οι βουλευτικές εκλογές δεν έγιναν μετά από 5 χρόνια, δηλαδή το 1965, αλλά το 1970, μετά από 10 χρόνια, λόγω της έκρηθμης κατάστασης που επικρατούσε στην Κύπρο. Οι προεδρικές εκλογές, και πάλι λόγω της έκρηθμης κατάστασης, δεν έγιναν στα 5 χρόνια, αλλά στα 7, το 1967. Ήταν τότε που έφαγε στα μούτρα τα γιαούρτια ο μοναδικός ανθυποψήφιος του Μακαρίου, ο γιατρός Τάκης Ευδόκας, όταν μακαριακοί τραμπούκοι μπήκαν
στην προεκλογική του συγκέντρωση στην πλατεία Σολομού στη Λευκωσία και την διέλυσαν. Ήταν τότε που ο Μακάριος στις εκλογές εκείνες πήρε το 96,3% των ψήφων. Πάμε όμως πίσω στην έκριθμη κατάσταση, αυτή που επικρατούσε από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ανεξαρτησίας, με τις δύο κοινότητες κυριολεκτικά στα μαχαίρια να προετοιμάζονται για πόλεμο η μια εναντίον της άλλης. Εκπονούσαν στρατιωτικά σχέδια και όπλισαν παράνομες ομάδες, από τη μια ο Ραούφ Τενκτάς και από την άλλη ο υπερυπουργός εσωτερικών και αμήνης της Κυπριακής Δημοκρατίας, Πολύκαρπος Γιορκάτσης. Βέβαια, με την σιωπηρή στήριξη του Μακαρίου. Σε πολιτικό επίπεδο, συντηρούσαν αδιαλείπτως την ένταση. Σοβούσε διαρκώς η ρήξη. Οτιδήποτε μπορούσε να φέρει σε κόντρα τις δύο κοινότητες, μεγεθυνόταν και γινόταν ο ψήλος κάμιλος, που λέμε στην Κύπρο. Ήθελαν και στις δύο πλευρές να φτάσει ο κόμπος στο χτένι, να διαλυθεί ο γάμος, οι μεν Ελληνοκύπροι για να κάνουμε την ένωση με την Ελλάδα, οι δε Τουρκοκύπροι για να διχοτομηθεί η Κύπρος. Μέσα σε αυτό το άκρος τοξικό κλίμα φτάνουμε στο 1963, όταν ο Μακάριος ευνηδιάζει τους πάντες. Σε Δύση και Ανατολή, ακόμα και την Ελλάδα, ανακοινώνοντας την πρόθεσή του να αλλάξει μόνο μερός, από μόνος του δηλαδή, και χωρίς να έχει αυτό το δικαίωμα, 13 σημεία του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας που ο ίδιος συνυπέγραψε 3 χρόνια προηγουμένως. Ήταν τότε που του είπε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Γεώργιος Παπανδρέου ότι κινδυνεύουμε, μακαριότατε, να μαθαίνουμε τα νέα της Κύπρου από τις εφημερίδες. Βεβαίως, η ενέργεια εκείνη του Μακαρίου δεν ήρθε μόνη. Μαζί με τις διαμαρτυρίες των Τουρκοκυπρίων και της Τουρκίας ήρθαν και οι εκατέρωθεν προκλήσεις που ανέβασαν κατακόρυφα τον δείχτη της έντασης. Μέσα σε αυτό το εκρηκτικό κλίμα και με τους οπλοφόρους και στις δύο κοινότητες κυριολεκτικά με το δάχτυλο στη σκανδάλη, ξέσπασαν το βράδυ της 21ης Δεκεμβρίου τα επεισόδια που έμειναν γνωστά στην ιστορία σαν τα ματωμένα Χριστούγεννα του 1963. Ένα περιπολικό της αστυνομίας με Ελληνοκύπριους αστυνομικούς ανέκοψε ένα αυτοκίνητο μέσα στο οποίο βρίσκονταν Τουρκοκύπροι άνθρωποι της νύχτας. Άρχισε πιστολίδι και σκοτώθηκε μια ιερόδουλη που βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο, η Τουρκοκύπρια Τζεμαλιέ. Αμέσως το επεισόδιο εξελίχθηκε σε κανονικό πόλεμο στους μαχαλάδες της Λευκωσίας. Μετά από αυτό, ακολούθησε μια εφιαλτική δεκαετία για την Κύπρο. Μια οδύσσια, κυριολεκτικά, από τη Σκύλα στη Χάριβδη, σε ένα ανερμάτιστο καράβι χωρίς μπούσουλα και με έναν καπετάνιο στο τιμόνι που, όπως είπα και στην αρχή, νόμιζε ότι όριζε τους ωκεανούς. Το βέβαιο για μένα είναι πως όλοι εκείνοι, Τουρκοκύπριοι και Ελληνοκύπριοι, Μακάριοι, Γρίβες, Ντεχτάσιδες, Γιορκάτσιδες και λοιποί, έπαιζαν όλοι ακούσια ή εκούσια το διχοτομικό παιχνίδι της Τουρκίας. Η συγκλονιστική συνέχεια στο επόμενο βίντεο.